4-0 μέσα στην εβδομάδα. Ισβάρος του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Αργυρόπουλο που έχει δίπλα του τον Μάκη Χάμο. Περισσότερο από μία ώρα ο Μαρκολικός στάθηκε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος όμως έχει την κατάρα με το γάλα. Βαριά ήταν. Γιατί? Στο πρώτο παιχνίδι, όπως είπατε, σταθήκαμε πολύ καλά στα τζέλια. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε μια καλή ομάδα με ποιότητα. Χάσαμε μια καλή ευκαιρία εκεί με τον Λόπεζ που ίσως προηγούμασταν κιόλας. Στο δεύτερο μήχρονο θεωρώ ότι χάσαμε την μπάλα πάρα πολύ εύκολα στη μετάβαση με αποτέλεσμα να μας κρύψουν την μπάλα και να φάμε γκολ όταν την είχαμε εμείς. Και μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι κάναμε πολλά ατομικά λάθη, χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα με αποτέλεσμα να πληρώσουμε με ένα πολύ βαρύ σκορ που δεν αντικατοπτρίζει, θέλω να πιστεύω, την πραγματική εικόνα του χιλίου. Πάμε και στον Νίκο Τζοάνι και τον Μαρίνο. Κότσα και οι μπαταρίες των παιχτών σας άδεια σαν στο φινάλε. Το τελικό σκορ νομίζω ότι θα πρέπει να σας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο. Κυρίως και για την εικόνα που έδειξε η ομάδα στο δεύτερο μέρος. Ναι, περίμενα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και γιατί ο αντίπαλος είναι καλή ομάδα και γιατί είχαμε καταναλώσει πολλή ενέργεια στο παιχνίδι της Τετάρτης. Και αυτό φάνηκε κυρίως στους μεσοεπιθετικούς μας που στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην κλειστή άμυνα του αντιπάλου δεν είχαμε τη φρεσκάδα και την ενέργεια που χρειαζόταν. Είχαμε και την ατυχία να κάνουμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά αυτό που είπαμε στον ημίχρονο είναι ότι πρέπει 45 λεπτά να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσουν. Ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ, να κάνει μια σπουδαία απέκρουση και ο τερματοφύλακάς μας, και από εκεί πέρα από τη στιγμή που ήρθε το δεύτερο τον γκολ, άνοιξε το παιχνίδι περισσότερο, οπότε βρήκαμε τις ευκαιρίες να πετύχουμε αυτό το σκορ. Είμαι ευχαριστημένος όμως από την διάθεση και τη θέληση που δείξανε τα παιδιά. Θέλουμε ακόμα κάποια πράγματα να βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας και νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθει και καλύτερη εικόνα στο γήπεδο. Στο προηγούμενο μάτς, πάνω τον προηγούμενο μήνα, τον γκολ ερχόταν μια δυσκολία. 8 γκολ μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Πώς το εξηγείτε? Εντάξει, και έχουν έρθει κάποιοι παίκτες και έχουν αλλάξει λίγο και το στυλ παιχνιδιού με τον ερχομό αυτών των παίκτων. Οπότε βγαίνουν κάποιες φάσεις που θέλουμε πολύ πιο εύκολα λόγω και της ικανότητας και της τεχνικής αλλά και της ευφυΐας αυτών των παίκτων. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, το φαινόμενο Ζουλίδη αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του στον Παναθηναϊκό. Δεύτερο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα με το ίδιο σκορ και το ίδιο αποτέλεσμα, 4-0. Το είπε και ο Μαρίνος Ζουλίδης. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 35 βαθμούς, προσπέρασε την Ξάνθη που έμεινε στους 33 και πλησίασε στον ένα βαθμό τον ΠΑΟΚ. Είναι στην τρίτη θέση πια της Super League ο Παναθηναϊκός. Μπήκε στην σέντρα αυτής της αγωνιστικής, όντας πέμπτος. Ο Μάρκος Μπέργκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πέτυχε τα 3 από τα 4 τέρματα των Πρασίνων. Το άλλο, ο Λουντ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Παίζουμε Ελλάδα με τον Γιώργο Λιώρη σε απευθεία σύνθεση από το Απόστολο Νικολαίδη σε μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Με Γιάννη Κοντούσκα, βέβαια, Αντώνη Καρπετόπουλο έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο και τον Γιάννη Ματζουράκη, ο οποίο μα έφερε και ωραία γλυκάκια για να μα γλυκάνει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα κάνουμε την ανάλυση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μήνυμα, αυτό που ήταν καταιγιστικό και κατάφερε να περάσει ένα εύκολο τελικά βράδυ, ενώ στην αρχή δεν φαινόταν ω τέτοιο. Γιώργο Τζενέ. Καλησπέρα μου στον κύριο Ματζουράκη. Βεβαίως, Γιάννη Κοντούσκα, Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα, θα μπορούσε να μείνει και πίσω στο σκόρ, όπως σωστά το είπε ο Μάκης Χάβος, με την ευκαιρία του 17ου λεπτού και την προσπάθεια του Διέκο Λόπες. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι ο Βλαχοδήμος βοήθησε αρκετά στο να γίνει λίγο πιο κινητικός στην πτέρυγα. Ο Κουρμπέλης γλύκανε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή, ανέπτυξε πρωτοβουλίες ο Βηγιαφάνης και ο Μπέρντβελ άφεψε στις περιπτώσεις που του προέκυψαν ευκαιρίες για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη νίκη. Μετά από 3 μάτς επέστρεψαν στις επικρατήσεις και ανέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πλησιάζοντας τον ΠΑΟΚ στον βαθμό. Το 1-0 πάντως έγινε με αρκετή δόση τύχης για τον Παναθηναϊκό. Κυριακίδης έχει βάλει και πάλι το χέρι του, αλλά τσοκάνησε για την άσχημη στιγμή να βρει την μπάλα στην προσπάθεια του με τη στιγμή στο δοκάρι. Ένα μάτς το οποίο, όπως έλεγε ο Χάβος, έγινε αρκετά πιο δύσκολο για την ομάδα του μετά το 2-0 και νομίζω σε αυτό συμφώνησε και ο Ζουλίδης και φανταζόμαστε συμφωνούμε και όλοι.
Πάντως, όσοι έλεγαν στο 60 λεπτό ότι ο Παναθηναϊκός θα επιβληθεί με 4-0, φαντάζομαι θα τους περνούσαν για τρελούς. Ναι, γιατί αντιμετώπιζε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξή του. Βασικά, Γρηγόρη, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο τελευταίο μισό του γηπέδου, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, στην καθοριστική μεταβίβαση ώστε να ανοίξουν οι διάδρομοι και να μπουν στην περιοχή του.